Ο Πρωθυπουργός στο ΜΑΤΙ προκειμένου να ενημερωθεί για την υλοποίηση των μέτρων αποκατάστασης των ζημιών από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή με τα παιδιά που του προσφέρουν μια ανθοδέσμη. Να τον ακούσουμε, βάλτε το μικρόφωνο, αν μπορείς και Γιώργο, να ακούσουμε λίγο και τι λέει στα παιδιά και στους κατοίκους. Έχει μελάδι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Μόνο που Γιώργο. Σε ποιο χώρο είναι Γιώργο. Σε ποιο χώρο είναι Γιώργο. Σε ένα... Είναι ένα καφέ της περιοχής σε κεντρικό σημείο στο ΜΑΤΙ, στο οποίο βρίσκονται κάτοικοι με τους οποίους θα συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός. Επίσης, πληροφορούμε ότι υπάρχουν και εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων της περιοχής, αλλά και εκπρόσωποι από το συντονιστικό όργανο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Εδώ ο Πρωθυπουργός θα έχει την πρώτη ενημέρωση για το πώς προχωρά η πορεία υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης των ζημιών. Υπάρχει ένα μεγάλο κλιμάκιο υπουργών μαζί του. Είναι ο Υπουργός Υποδομών ο κύριος Πίρτσης, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών ο κύριος Χαρίτσης, είναι εδώ ο κύριος Φάμελος Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος έχει αναλάβει το συντονισμό της όλης υλοποίησης των δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Είναι επίσης περιφερειάρχης Αττικής εδώ η κυρία Δούρου. Είδαμε νωρίτερα και τον κύριο Ψινάκη, τον δήμαρχο Μαραθώνα, ο οποίος έφτασε στην περιοχή. Πιθανότατα υπάρχουν και άλλοι δήμαρχοι της περιοχής, ωστόσο δεν τους έχουμε δει, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση πληροφορούμαστε ότι ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην περιοχή, θα δει πώς προχωρούν οι εργασίες και της υλοτόμησης, αλλά και οι διαδικασίες που αφορούν στην κατεδάφιση κτισμάτων τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα. Υπάρχει βεβαίως και ένα μεγάλο θέμα με κτίρια τα οποία περιείχαν αμίαντο στην κατασκευή τους, και είναι ένα μεγάλο θέμα το πώς προχωρά με απόλυτη ασφάλεια η διαδικασία απομάκρυνσης του αμίαντου από τα κτίρια τα οποία είχαν κριθεί ακατάλληλα και τα οποία πρόκειται να κατεδαφιστούν. Σε λίγη ώρα λοιπόν, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, θα αρχίσει αυτή η συζήτηση εδώ σε κεντρικό καφέ της περιοχής, όπου βρίσκονται κάτοικοι της περιοχής που συνομιλούν με τον Αλέξη Τσίπρα, εκπρόσωποι από το συντονιστικό που έχει δημιουργηθεί, αλλά και εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων της περιοχής. Ήταν από την πρώτη στιγμή ένα μεγάλο στίχημα της κυβέρνησης η ταχύτατη πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές, και βεβαίως μεγάλο στίχημα και η ανακούφιση των πληγέντων από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Γιώργο, εσύ όση ώρα, εμείς όση ώρα μιλάς εσύ, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι μέσα στον χώρο της καφετέριας όπου θα γίνει αυτή η ενημέρωση. Μιλάει με όλους τους ανθρώπους. Είναι από την άλλη κάμερα η εικόνα που έχουμε εμείς. Δεν είναι η κάμερα αυτή που βλέπει ο Γιώργος, δεν το βλέπει. Είναι απ' έξω από την καφετέρια. Είναι μακριά από μένα, δεν μπορώ να το. Είναι μακριά από σένα. Εμείς βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι με τους κατοίκους, τους δημάρχους και την κυρία Δούρου. Είδα προηγουμένως εκεί. Είναι από νωρίς η κυρία Δούρου εκεί. Και οι υπουργοί φυσικά. Οι αρμόδιοι. Πόση ώρα θα μείνει στην περιοχή το γνωρίζουμε, αναλόγως πώς θα βγάλει σύσκεψη το πρόγραμμα και η περιήγησή του εκεί. Νομίζω προφανώς το πρόγραμμα είναι ευέλικτο σήμερα, καθώς θα υπάρξει αυτή εδώ η σύσκεψη και η συζήτηση με τους κατοίκους αλλά και των εκπροσώπων της περιοχής, και εν συνεχεία σας ξαναλέω, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι θα κινηθεί σε σημεία που υπάρχουν προς κατεδάφιση ακατάλληλα κτίρια, ενώ θα παρακολουθήσει ενδεχομένως και διαδικασίες, πώς προχωρούν οι διαδικασίες υλοτόμησης. Μάλιστα. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις. Είδαμε προηγουμένως τον Προκόπη τον Αγγελόπουλο και τη Χρύσα την Παπασταύρου που μας έδωσε. Αυτή είναι μια διάσταση, έτσι μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή πολύ πληγωμένη, όπου πρέπει να γίνουν και εργασίες. Και γιατί θα έρθουν και τα πρωτοβρόχια μετά, έτσι. Επίσης, έχει νόημα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να έρθει σε επαφή με τους κατοίκους αυτούς που έχουν ζήσει όλη την τραγωδία το καλοκαίρι και να ακούσει από πρώτο χέρι, πέρα από την ενημέρωση που παίρνει από το επιτελείο του, τα προβλήματα των κατοίκων που θα το πιάσουν κατηδίαν και θα του εκφράσουν το τι έχει προχωρήσει, πού σκαλώνουν θέματα και πράγματα που ζητούν επίλυση άμεση.
Γι' αυτό ουσιαστικά έχει πάει και όλο το κλιμάκι των υπουργών. Γιατί είναι έτσι, και πληγές που δεν επουλώνονται, να μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τα δικά τους πρόσωπα.